Και εγώ πηγαίνω να δω πώς είναι η μέρα μας με την αγαπημένη μας Βάσια. Τι ωραία που είσαι μέσα στα κίτρινα. Να φέρουμε το καλοκαίρι που δεν έρχεται, Φέη μου, έστω με τα χρώματα που επιλέγουμε. Τι γίνεται, Βάσια μου, πώς είναι τα πράγματα. Γενικά τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αλλά σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη, Φέη μου, αυτή που θα αναλύσουμε, γιατί είναι μια μέρα ψυχολογικής επούλωσης. Η Σελήνη, που είναι η ψυχή μας, συναντά τον Χίρονα σε αντίθεση και πιάνει η δουλειά του Χίρονα, η γιατριά. Γιατρεύει τις πληγωμένες ψυχούλες. Και αυτές οι πληγές δεν είναι αγνάνες σημερινές. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι, συλλέγουμε πληγές και τραύματα. Αλλά τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό όταν συμμετέχει ο Χίρονας? Υπάρχει η σοφία του τραύματος. Γιατί όλα αυτά που εμείς βιώνουμε, κυρίως τα ψυχολογικά τραύματα, έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση τελικά της ψυχής μας. Γινόμαστε δυνατότεροι άνθρωποι. Ναι. Γι' αυτό και αυτή η κρυμμένη σοφία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια τέτοια λοιπόν μέρα η σημερινή. Ποιος αφορά περισσότερο? Αφορά τα παρορμητικά ζώδια και μιλώ για τους κρύους, μιλώ για τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους. Κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου. Εσείς είστε σήμερα αυτοί που πρέπει, αγαπημένοι μου φίλοι, να αναζητήσετε τη θεραπεία. Τη θεραπεία που ταιριάζει για εσάς. Γιατί θεραπείες δεν είναι άντε-άντε ότι είναι σε καθέναν για όλους το ίδιο. Είναι πολύ ειδικά τα θέματα, το πόσο ο καθένας από εμάς γιατρεύει την ψυχούλα του. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει το θέμα και με τη μέρα, γιατί είναι έτσι μια μέρα λίγο μουντή σήμερα. Δεν είναι πολύ χαρούμενη μέρα. Ενώ για τον καιρό. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάμε στους κρυούς μας, που ο Χίρονας είναι στο δικό σας ζώδιο εδώ και αρκετό καιρό. Έχει να κάνει κυρίως με αυτό που εσείς θυμάστε, αυτό που σας έχει πληγώσει στο παρελθόν. Συμμετέχει και ο Ερμής με την αναδρομή του, έτσι κι αλλιώς. Τι πρέπει όμως, αγαπημένοι μου κρυοί, να θυμηθείτε? Να θυμηθείτε ότι είστε ο τρόπος που σκέφτεστε. Και αυτό στη μεγάλη εικόνα ισχύει για όλους μας. Τι είμαστε τελικά? Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Για εσάς όμως, κρυοί μου, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ σημαντική, γιατί σκεφτείτε τι είναι αυτό τελικά που θέλετε να είστε για να το πετύχετε κιόλας. Ταύροι μου, αγαπημένοι Ταύροι, για εσάς η σημερινή μέρα έχει να κάνει με την ηρεμία και τη γαλήνη, που τελικά αποδεικνύονται τα καλύτερα γιατρικά. Όταν είμαστε ήρεμοι, όταν είμαστε γαλινεμένοι, τότε στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Γιατρευόμαστε, γιατί θέλει χρόνο όλο αυτό. Αυτό θα πρέπει να αναζητάτε, την ηρεμία και τη γαλήνη, και κυρίως πού? Μέσα στη σχέση σας. Δίδυμοι. Για τους δίδυμους μας η σημερινή μέρα έχει να κάνει κυρίως με την αναγνώριση των συναισθημάτων της ευτυχίας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ευτυχισμένες στιγμές. Δεν μπορούν να τις αναγνωρίσουν. Γιατί το στρες της ζωής, το άγχος είναι τόσο έντονο που αυτές τις μικρές στιγμές ευτυχίας που δικαιούμαστε όλοι μέσα στη μέρα μας δεν τις αναγνωρίζουν. Αυτό πρέπει να κάνετε, αγαπημένοι δίδυμοι, εσείς. Να αναγνωρίζετε αυτές τις μικρές σταγόνες χαράς μέσα στη γενική πίεση. Εκμεταλλευτείτε το όσο παραμένει η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο, ειδικά εσείς που έχετε γεννηθεί τις δύο τελευταίες ημέρες, γιατί στις 7 του μήνα η Αφροδίτη πια φεύγει ή πάει στον καρκίνο. Και πάμε στους καρκίνους μας, αγαπημένα καρκινάκια. Για εσάς η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική, κυρίως για τους καρκίνους του δεύτερου δεκαημέρου, και τι χρειάζεται να κάνετε, να φανερώσετε τα τραύματά σας. Μην νομίζετε πως αν θα είστε ευάλωτοι οι άλλοι θα σας κάνουν μεγαλύτερο κακό. Όχι, όταν το τραύμα παραμένει κρυφό, δεν βρίσκεται γιατριά του. Αλλά πού πρέπει να είναι η επιλογή σας? Σε αυτόν που πραγματικά μπορεί να σας βοηθήσει. Και πάμε στα λιοντάρια μας. Αγαπημένα λιοντάρια, η σημερινή ημέρα για εσάς έχει να κάνει με την ήρεμη στάση ζωής που οδηγεί και στη σοφή και στη σωστή απόφαση και κυρίως στη λογική απόφαση. Τα λιοντάρια είναι λογικά. Τι κάνουν όμως? Παρασύρονται από τη φλογάντη ψυχή τους. Σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα πρέπει να έχετε ήρεμες σκέψεις, γιατί αυτές οι ήρεμες σκέψεις θα σας οδηγήσουν και σε λογικές αποφάσεις. Παρθένη μου. Αγαπημένη Παρθένη, η σημερινή ημέρα έχει να κάνει με τον έλεγχο κυρίως του εαυτού σας. Γιατί όταν μπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό σας, τότε μπορείτε να ελέγξετε και τους άλλους. Και εγώ δεν μιλώ για ελεγκτική συμπεριφορά, δεν μιλώ για χειραγώγηση, μιλώ για συναισθήματα. Αν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να αντιθασεύσουμε τα δικά μας συναισθήματα, πώς θα το κάνουν οι άλλοι που μας περιβάλλουν? Εμείς μεταδίδουμε την ηρεμία στον χώρο μας. Ζυγή. Ζυγή μου, η Σελήνη στα δικά σας χέρια, μια Σελήνη γλυκιά, τρυφερή, ευάλωτη, μια Σελήνη πολλές φορές δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνη της και ένας Χίρονας απέναντι. Για εσάς λοιπόν η αναγνώριση οδηγεί στην αποδοχή και στη λύση. Η αναγνώριση πια των συναισθημάτων σας. Όταν ξέρετε τι είναι αυτό που σας παιδεύει, σημαίνει ότι θα μπορέσετε και να το λύσετε. Αυτές οι 2-3 μέρες με τη Σελήνη στο ζυγό είναι πολύ ωφέλιμες για τους ζυγούς μας. Θα κάνουν μια αναψηλάφιση και αυτό είναι πάντα ωφέλιμο. Και πάμε στους σκορπιούς μας. Αγαπημένοι σκορπιοί, η σημερινή ημέρα για εσάς έχει να κάνει κυρίως με τη βοήθεια της καταγραφής των συναισθημάτων σας. Όσο και αν σας ακούγεται, ίσως λίγο βαρετό, ίσως να μην έχετε το χρόνο, όταν τα πράγματα μπαίνουν σε χαρτί και τα ξαναβλέπουμε, τότε μπορούμε να είμαστε και πιο σωστοί σε αυτό που αισθανόμαστε και σε αυτό που θα πράξουμε. Κάντε λοιπόν μια μικρή καταγραφή. Κακό δεν είναι. Δεν είναι να καταγράψετε όλα. Γράψτε τα πιο σημαντικά.
Τοξότες μου, αγαπημένοι τοξότες, η σημερινή ημέρα έχει να κάνει κυρίως με τον κύκλο των παρόμοιων εμπειριών. Από πού θα αντλήσουν δύναμη? Θα αντλήσουν από όλους αυτούς γύρω τους που έχουν περάσει τα ίδια θέματα με αυτούς. Γιατί όταν τα μοιραζόμαστε και τα ακούμε και από άλλους τα δικά μας, τότε μπορούμε να είμαστε κι εμείς πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Κυρίως πού? Στα προσωπικά σας, στις σχέσεις σας. Εγώκερη. Αγαπημένοι εγώκεροι, η σημερινή ημέρα σας αφορά κυρίως τους γεννημένους στο δεύτερο δεκαήμερο και έχει να κάνει με την επαγγελματική κυρίως ψυχραιμία και την αποστασιοποίηση. Τι λέμε? Όταν έχεις ένα πρόβλημα, βγες από το πρόβλημά σου και δες το με ένα ψύχρεμο μάτι όπως θα το έβλεπε ένας τρίτος. Να μου πείτε, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά είστε παιδιά του χρόνου και γενικότερα έχετε ψυχραιμία. Οπότε θα τα καταφέρετε. Και πάμε στα υδροχοάκια μας. Αγαπημένοι λοιπόν υδροχόοι, για εσάς η ευτυχία είναι τελικά θέμα και φιλοσοφίας, αλλά και εσωτερικής γαλήνης. Είστε φιλοσοφημένα παιδιά. Όταν δεν προτρέχετε κάποιες φορές σε αυτά που σας απασχολούν, μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το κομμάτι της δικής σας γαλήνης και ευτυχίας μέσα από τη φιλοσοφική διάθεση των πραγμάτων. Και θα μου πεις, Φέη μου, τι, θα πάρουμε βιβλία και θα αρχίσουμε να τα ανοίγουμε, θα μπαίνουμε στο Google να γκουλάρουμε τι είναι η φιλοσοφία της ζωής? Όχι, εγώ μιλώ για αυτή τη φιλοσοφία την προσωπική των υδροχώων, γιατί είστε ανοιχτά μυαλά και μπορείτε να δείτε και τις άλλες λύσεις που οι άλλοι δεν βλέπουν. Αυτό λοιπόν θα είναι για εσάς σήμερα η μέρα. Φτυχία, θέμα φιλοσοφίας. Και πάμε στα ψαράκια μας. Αγαπημένα ψαράκια, για εσάς η σημερινή ημέρα. Δεν σου άρεσε πολύ, ε? Η σημερινή λοιπόν ημέρα για εσάς απαιτεί να παραμείνετε συγκεντρωμένοι για να παλέψετε τις αντικσότητες. Παλεύετε και έναν χρόνο στο ζώδιό σας έτσι κι αλλιώς. Σημαίνει όμως ότι η συγκέντρωση στο στόχο είναι αυτή που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε και τα τραύματά σας. Και όταν μιλώ για τραύματα, το είπα και στην αρχή, δεν μιλάω για σωματικά τραύματα. Μιλάω για τους τραυματισμούς της ψυχής. Είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είναι αυτά που μας παιδεύουν. Συγκεντρωμένοι λοιπόν για να μπορέσετε να παλέψετε τα θέματα που προκύπτουν. Μάλιστα, για να δούμε τι θα κάνει ο Χείρονας σήμερα. Θα μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ, Βάσια μου.